και γίνεται ο πόλεμος εν το ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού του πολεμήσε μετά του δράκοντος, και ο δράκονε πολέμησε και οι άγγελοι αυτού και ουκίσχυσεν ουδέ τόπος ευρέθη αυτό έτη εν το ουρανό. Όπως θα ενθυμίσετε από την περασμένη φορά, ο διάβολος κατεδίωξε την γυναίκα η οποία είναι η Εκκλησία και κατέφυγε στην έρημον, και εκεί έμεινε 1260 ημέρες. Συνεχίζει το ιερό κείμενο και μας λέγει ο ιερός Ευαγγελιστής ότι έγινε πόλεμος εις των ουρανών μεταξύ του Μιχαήλ του Αρχαγγέλου, των αγγέλων των υπολείπων και του δράκοντος μαζί με τους δικούς του αγγέλους, τους δαίμονες. Και δεν δυνήθη να νικήσει ο δράκον ο διάβολος, και δεν βρέθηκε πλέον τόπος για αυτόν εις των ουρανών. Είναι αξιοσημείωτον ότι λαβαίνει χώρα πόλεμος εις των ουρανών μεταξύ των δυνάμεων του κακού και του καλού. Πρέπει όμως εξ αρχής να διασαφίσουμε ότι δεν πρόκειται περί της γνωστικής θέσεως πολέμου μεταξύ των αρχών του καλού και του κακού. Το καλό και το κακό τα βάζουμε κεφαλαία, δηλαδή με την έννοια ότι εδώ έχουμε με την έννοια την φιλοσοφική, της φιλοσοφικής αρχής το καλόν και το κακόν, το οποίο πίστευαν όλοι οι διαρχιστές και οι γνωστικοί. Δεν έγινε πόλεμο στον ουρανό μεταξύ του καλού και του κακού με την έννοια την γνωστική. Το κακό δεν έχει ουσία και δεν είναι δημιούργημα του Θεού. Πολύ δε περισσότερον το κακό δεν είναι ούτε αυτύπαρτον ούτε αιώνιο. Πρόκειται περί αγαθών κτισμάτων των αγγέλων, που μέρος αυτών με την ίδια τους την προαίρεση ζήτησαν να αυτοθεωθούν και εχωρίστησαν από τον Θεό. Το κακό λοιπόν δεν υπάρχει στην ουσία, αλλά υπάρχει στην προαίρεση. Κανένα δημιούργημα δεν είναι κακό. Παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητον. Αλλά υπάρχει στην προαίρεση. Μέρος λοιπόν των αγγέλων εζήτησαν να αυτοθεωθούν και έτσι εχωρίστησαν από τον Θεό. Ο χωρισμός αυτός όμως του Σατανά και των αγγέλων του δεν είναι το παθητικό, αλλά είναι το επιθετικός κατά του Θεού. Γι' αυτό και λέγεται ο αρχάγγελος των Σατάν. Είναι εβραϊκή λέξη και θα πει ο αντικείμενος εις τον Θεό, αυτός που αντίκειται εις τον Θεό. Ο Σατανάς πλέον και οι ακολουθήσαντες αυτόν άγγελοι έχασαν την θεοειδήτων κατάσταση, έμειναν σκοτεινοί και δεν είχαν πλέον καμία θέση εις τον ουρανό. Αλλά εκτός αυτού, οι φωτεινοί άγγελοι, οι θεοειδείς που έμειναν εις το αγαθόν, δεν μπορούσαν να υπομείνουν την παρουσία των σκοτεινών αγγέλων, επειδή δεν υπάρχει μετοχή καλού και κακού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, φωτός και σκότους. Γι' αυτό και εξεδίωξαν από τον ουρανό
τον αποστατήσαντα αρχάγγελων μαζί με τους αγγέλους. Αυτή είναι η πρώτη πτώση του σατανά. Και τόπος, όπως βλέπουμε, να μας λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, τόπος δεν υπήρχε πλέον εις των ουρανών και έπεσε εις την γη. Υπάρχει και δευτέρα πτώση του σατανά. Είναι αυτή που επήλθε δια του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Μας λέγει πολύ ωραία ο Άγιος Ανδρέας Θεσσαρίας: «Και ταύτα είτε πρώτη του διαβόλου εξαλαζονίας και φθόνου εκπτώσει της αγγελικής τάξεως, είτε δια του δεσποτικού σταυρού καθαιρέσει αρμόζειν δύναται. Ότε, καθώς φυσήν ο Κύριος, ο άρχον του κόσμου τούτου και κρυπέ και της αρχαίας τυραννίδος εκβέβληται». Δηλαδή, ότι όταν ο Χριστός εσταυρώθη, πραγματικά ο άρχον του κόσμου τούτου ευλήθη έξω. Δηλαδή, δευτέρα πτώση του σατανά. Υπάρχει και τρίτη πτώση και ήττα του σατανά, όταν θα επανέλθει ο Χριστός εις τον κόσμο και, όπως λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως στο 20 κεφάλαιο, στίχος 10, τότε ο διάβολος οπλανών τους ανθρώπους αυτούς ευλήθη εις την λίμνη του πυρός και του θείου και βασανιστήσονται μαζί με το θηρίον, τον ψευδοπροφήτη, τον αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη, ημέρας και νυχτός εις τους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή, οριστική πλέον πτώση συντριβή του σατανά εις τους αιώνας των αιώνων. Έχουμε λοιπόν αυτές τις τρεις πτώσεις του σατανά. Η πρώτη, όταν έπεσε από τον ουρανό, θέλοντας να αυτοθεωθεί. Η δευτέρα, όταν νικάται ο θάνατος και η αμαρτία, το κεντρί της αμαρτίας, επιφέρει τον θάνατο. Ενίκησε, κατά τον Απόστολο Παύλο, ο Χριστός με το σταυρό του τον θάνατο και τον Άδη και τον διάβολο, και η οριστική συντριβή του είναι στα έσχατα πλέον, όταν θα βληθεί εις τη γέννα του πυρός. Εκεί που λέγει ο ίδιος ο Κύριος στο 25 κεφάλαιο Ματθαίος: «Πορεύεστα παιμού οι κατηραμένοι στο πυρ το εξώτερο το ετοιμασμένον το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού». Δηλαδή, πηγαίνετε στην κόλαση μαζί με το διάβολο, που γι' αυτόν ετοιμάστηκε η κόλαση και δια τους αγγέλους του, τους δαίμονες. Είναι η οριστική πτώση και συντριβή του σατανά. Αλλά αυτή η τελευταία οριστική πτώση αναφέρεται και από τον προφήτη Ισαΐα, κατά έναν πολύ ζωηρόν τρόπο. Ισαΐας 27,1 λέγει εκεί. Μάλιστα, αν θέλετε, στην έκδοση της Ζωής Παλαιά Διαθήκη, που είναι κείμενο και ερμηνευτική απόδοση, εκεί υπάρχει και ένα σκίτσο, ένα ιχνογράφημα του δράκοντος μέσα εις τα νερά και πως έρχεται η ρομφαία του Θεού να φωνεύσει τον δράκοντα. Είναι μια φοβερή εικόνα. Όσοι έχετε Παλαιά Διαθήκη με ερμηνευτική απόδοση του Κολιτσάρα, αυτό θα το δείτε εκεί. Σας διαβάζω την προφητεία: «Εν τη ημέρα εκείνη επάξει ο Θεός την μάχεραν την Αγίαν και την μεγάλη και την ισχυράν επί των δράκοντα όφιν φεύγοντα, επί των δράκοντα όφιν σκολιών και ανελή των δράκοντα. Τότε, λέει, την ημέρα εκείνη θα φέρει, θα καταφέρει την Αγίαν και μεγάλη και ισχυράν μάχεραν ο Θεός». Δηλαδή, αναλώσει, όπως λέει προς Θεσσαλονικής ο Απόστολος Παύλος,
τον Αντίχριστο και τον Διάβολο ο Θεός, ο οποίος δράκον θα φεύγει, λέει, θα τον κυνηγάει τροποντινά ο Θεός και αυτός θα φεύγει. Πού θα φεύγει? Όταν ο Κύριος, όταν ο Κύριος είδε το κήρυγμά του να ακούεται και να πιστεύεται εις τη γη, είπε, όταν γύρισαν οι εβδομήκοντα και του είπαν: Κύριε, και τα δαιμόνια στο όνομά σου υποτάσσονται, τότε ο Κύριος είπε: είδα τον σατανά σαν να στραπεί, να πέφτει από τον ουρανό. Πού θα φεύγει λοιπόν ο διάβολος? Κατευθείαν για την κόλαση. Επί των δράκοντα όφιν σκολιών και ανελεί τον δράκοντα και θα φωνεύσει τον δράκοντα. Είδατε, όφις σκολιός. Είναι αξιοπρόσεκτο ακόμα ότι ο αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ο προστάτης και ο πρεσβευτής υπέρ του Ισραήλ. Το βρίσκουμε αυτό στο βιβλίο του Δανιήλ, αλλά ακόμα το βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη, στην επιστολή του Ιούδα του Αδελφοθέου στον 9 στίχο. Όμως εδώ βλέπουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι ο αρχάγγελος Μιχαήλ φέρεται ως υπερασπιστής και του νέου Ισραήλ, δηλαδή της Εκκλησίας. Ακόμη είναι αξιοσημείωτο ότι ο Θεός πολεμά τον σατανά δια των αγγελικών του δυνάμεων. Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι πιστοί είναι κάτω από τη συνεχή προστασία των ουρανίων δυνάμεων. Γι' αυτό και ο κάθε πιστός, πιστεύουμε όλοι, ο κάθε πιστός, όπως μας το απεκάλυψε ο Κύριος, έχει τον άγγελό του τον φύλακα. Ο Χριστός μας το είπε αυτό. Έχει τον άγγελό του τον φύλακα, ο οποίος άγγελός του τον προστατεύει. Βεβαίως δεν είναι μηχανιστική η παρέμβαση του προσωπικού μας αγγέλου. Εάν θέλουμε να αμαρτήσουμε, αμαρτάνουμε. Αλλά ο άγγελος μας προστατεύει από εκείνο που εμείς δεν θα θέλαμε. Και ευλήθη ο δράκον, ο όφης ωμέγας, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλη, ευλήθη εις την γη, και οι άγγελοι αυτού μεταυτού ευλήθησαν. Ευλήθη ο δράκον, έπεσε πάνω στη γη, ο ωμέγας, ο όφης, ο αρχαίος. Προσέξτε εδώ παρακαλώ ονόματα κατά συσσόρευση του διαβόλου. Λέγεται δράκον μέγας, διότι έτσι εμφανίζεται εις το όραμα που βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ονομάζεται ακόμη όφης αρχαίος, διότι υπενήσεται η παρουσία του την ιστορία των πρωτοπλάστων, όταν ως όφης εις τον παράδεισον επλάνησε τους πρωτοπλάστους. Ακόμη ονομάζεται διάβολος, διότι διαβάλλει τον Θεόν εις τους πρωτοπλάστους. Τι είπε εις τους πρωτοπλάστους? Ο Θεός σας είπε να μην δοκιμάσετε από τον καρπόν τούτου του δέντρου, διότι σας φθονεί ο Θεός και δεν θέλει να γίνετε θεοί όπως είναι εκείνος. Από εκείνο που έπασχε, αυτό και υπέβαλε εις τους πρωτοπλάστους. Γι' αυτό ονομάζεται διάβολος, διότι διαβάλλει τον Θεόν εις τους πρωτοπλάστους. Λέγεται και σατανάς, διότι είναι, όπως σας είπα προηγουμένως, αντικείμενος εις τον Θεόν, αντίδικος, κατήγορος του Θεού. Ταυτοχρόνως όμως, με την έκθεση αυτών των κατασυσσόρευση ονομάτων του διαβόλου, αναφέρεται και το κύριο έργο του σατανά, που με την πτώση του δημιουργεί επάνω στη γη.
και είναι η παραπλάνηση ολοκλήρου της οικουμένης από τη θεογνωσία και τις Άγιες Αρετές. Θα ήθελα όμως να σας έλεγα ότι λέγοντας όλα αυτά θα παρακαλούσα να μην πτωηθείτε. Ο διάβολος είναι φοβερός, αλλά είναι νικημένος. Είναι τόσο νικημένος ώστε και μόνο γιατί θα επικαλεστούμε το όνομα του Ιησού Χριστού τρέπεται η σφυγή. Αν μου πείτε ότι μπορεί να κρατώ το σταυρό στα χέρια μου και να με ανατρέψει ο διάβολος, θα σας απαντούσα, όπως ακριβώς πάρα πολλοί φορούν σταυρό στο λαιμό τους και όμως παθαίνουν κακό, διότι δεν πίστεψαν στη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Έτσι ο διάβολος, κι αν ακόμη το σταυρό κρατούμε, μας εμπέζει όταν δεν έχουμε πιστέψει στην μεγάλη υπόθεση του Τιμίου Σταυρού. Δεν έχουμε πιστέψει στη θυσία του Χριστού. Όταν επί παραδείγματι λέμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένας φιλόσοφος, πέστε μου τότε ο διάβολος τι θα κάνει? Μας εμπέζει στα χέρια του. Ας κρατούμε τον Τιμίο Σταυρό. Φοβερός είναι ο Σταυρός όταν έχουμε πίστη εις το περιεχόμενο του Σταυρού. Αλλά και κάτι ακόμη. Θέλετε να δείτε πόσο ανίσχυρος είναι ο πανίσχυρος διάβολος μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού? Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν έχει το δικαίωμα ούτε στα γουρούνια να μπει. Γι' αυτό και ζήτησε άδεια και παρεκάλεσαν τον Κύριον ο διάβολος, οι δαίμονες παρεκάλεσαν τον Κύριον να μην του στείλει στον Άδη, να μην του στείλει στην κόλαση, αλλά τι, να εισέλθουν μέσα στην αγέλη των χείρων. Εάν λοιπόν δεν έχει ο διάβολος το δικαίωμα ούτε σε ένα ζώο όπως είναι ο χείρος να μπει και να επιφέρει ζημία, πόσο περισσότερο θα μπορούσε να μπει και να κάνει ζημιά στην εσφραγισμένη εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Μη φοβόμαστε λοιπόν, αλλά τι, πρέπει να ετοιμαστούμε έχοντας την προϋπόθεση της βαθίας συνειδήσεως του έργου του Χριστού να πολεμήσουμε τον διάβολο. Χωρίς να σας εξηγήσω, σας διαβάζω αυτό που λέει στην προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος 6,10. Το λοιπόν αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού, ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού, προς το δύναστε ημάς τίνε προς τας μεθοδίας του διαβόλου, ότι ούτε στην ημίν υπάλλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του κόσμου του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίας. Δια τούτο αναλάβετε την πανοπλία του Θεού ή να δυνηθείτε αντιστήνε εν τη ημέρα τη πονηρά και άπαντα κατεργασάμενη στήνε. Αυτά αγαπητοί μου μας παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος. Να σας το πω με δύο λόγια. Να ντυθούμε το Θεό για να παλέψουμε τον διάβολο, που δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι σάρκα και αίμα, αλλά είναι αυτές οι πονηρές δυνάμεις, αυτά τα πονηρά πρόσωπα που μετέρχονται πάσαν μεθοδία για να μας τρικλοποδήσουν και να μας ρίψουν κάτι. Και συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής, και ήκουσα φωνή μεγάλη εν το ουρανό λέγουσαν, άρτη εχένετο η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού του, ότι ευλήθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτών ενώπιον του Θεού ημών ημέρας και νυχτός. Άκουσα φωνή μεγάλη
στον ουρανό να λέγει: μόλις τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Χριστού, ότι πετάχτηκε αυτός που κατηγορεί τους αδελφούς μας ενώπιον του Θεού μέρα νύχτα. Ποια είναι αυτή η μεγάλη φωνή? Είναι η φωνή των 24 πρεσβυτέρων και των δικαίων και των μαρτύρων εις των ουρανών, εις τη θριαμβεύουσα εκκλησία, και αποτείνεται προς τα θύματα του διαβόλου, που είναι εκείνοι που εμαρτύρησαν για τον Χριστό. Και τι λέγει αυτή η φωνή των δικαίων? Ότι μόλις τώρα, προσέξατε, άρτιε γένετο η σωτηρία. Μόλις τώρα, πότε? Που ο διάβολος ενικήθη εις των ουρανών και πραγματώθη η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Χριστού του. Αυτά τα τέσσερα ουσιαστικά, σωτηρία, δύναμη, βασιλεία και εξουσία, όπως αντιληφθήκατε, εκφέρονται εν άρθρο, με άρθρο, για να δηλώσουν ότι ήσαν καταστάσεις γνωστές εις τους Αγίους του ουρανού και αναμενόμενες, και τώρα μόλις με την δόση του διαβόλου πραγματοποιούνται. Μην ξεχνάτε, οι προφήτες και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, μην το ξεχνάτε, ότι ήσαν θύματα του διαβόλου, του άδου, και ανέμενο πότε θα έρθει αυτή η ώρα, πότε θα έρθει αυτή η σταυρική στιγμή του Χριστού, για να δώσει τη λύτρωση σε αυτούς που ήσαν εις τον Άδη. Εκείνοι που επροφήτευσαν δια των Χριστών, το λιγότερο είχαν να περιμένουν. Επίστευαν, προσδοκούσαν, και τώρα που βρέθηκαν στον Παράδεισο, είδαν ότι πραγματώθηκε πλέον εκείνο το οποίο περίμεναν. Γι' αυτό και ξεσπούν σε αυτόν τον αλλαλαγμόν, σε αυτήν την ευχαριστία προς τον Θεό. Μας κάνει εντύπωση ότι εδώ εμφανίζεται ο διάβολος ως κατήγορος των ανθρώπων και μάλιστα των πιστών. Ο κατήγορος των αδελφών μας ημέρας και νυχτός. Κάνει εντύπωση. Παρακαλώ προσέξτε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό και έχει, αν το θέλετε, και πολύ πρακτική αξία και σημασία. Καταρχάς, πρώτη σταυρική θυσία του Χριστού, φαίνεται ότι ο διάβολος είχε είσοδον και εις αυτόν των ουρανών. Αυτή δε η πτώση του από τον ουρανό δεν ήταν ούτε απόλυτος ούτε οριστική, διότι ακόμη και με το σταυρό δεν είναι απόλυτος και οριστική. Η οριστική θα είναι με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Φαίνεται λοιπόν ότι κατά την πρώτη πτώση του, όταν υπερηφανεύτηκε και έγινε ο πόλεμος Μιχαήλ και Σατανά, εξεδιώχθη από τον ουρανό, αλλά φαίνεται ότι δεν απεκλείεται τελείως κάποια είσοδος του εις τον ουρανό. Όλα αυτά που λέμε, μια μικρή παρένθεση, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ούτε τι είναι ο ουρανός, ούτε πώς είναι ο ουρανός, ούτε αυτό που λέμε ότι είχε κάποια είσοδο εις τον ουρανό. Αγαπητοί μου, αυτά είναι τα μυστήρια του ουρανού, τα οποία εύκολα δεν μπορούμε οπωσδήποτε να κατανοήσουμε. Ωστόσο φαίνεται αυτό εις το βιβλίο του Ιώβ, στο πρώτο κεφάλαιο. Λέγει: και γένετο ως η ημέρα αυτή, και ειδού ήλθον οι άγγελοι του Θεού παραστήνε ενώπιον του Κυρίου, και ο διάβολος ήλθε με ταυτόν. Και να λέγει, έγινε κάποια μέρα
που ήρθαν οι άγγελοι του Θεού να παρασταθούν ενώπιον του Θεού. Ήρθε και ο διάβολος μαζί τους. Έτσι διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου Ιώβ. Αλλά πώς όμως και γιατί ο διάβολος κατηγορεί εδώ τους πιστούς? Στονεί τους πιστούς και τους κατηγορεί ότι μένουν πιστοί στο Θεό από ελαττήρια ωφελημιστικά, δηλαδή ατομικιστικά. Το βλέπουμε στην περίπτωση του Ιώβ. Έρχεται ο διάβολος και του λέγει ο Θεός: λοιπόν, τι είδες γυρνώντας την οικουμένη? Είδες τον δούλο μου τον Ιώβ, πόσο με λατρεύει και πόσο με τιμά? Ναι, λέγει φωνερά και χαρέκακα ο διάβολος, ναι, σε τιμά και σε λατρεύει, γιατί τον έκανες πλούσιον και ευτυχή. Όχι, λέγει ο Θεός, με λατρεύει και με τιμά, και αν ακόμη δεν θα τον έκανα πλούσιον και ευτυχή. Αφαίρεσέ του τα αγαθά που του δώσες και θα δεις εάν θα σε λατρεύει, θα δεις που θα φτάσει. Και εκεί λέγει ο Θεός: σου δίνω την άδεια να του αφαιρέσεις τα αγαθά, δια να αποκαλύψει ο καρδιογνώστης Θεός ότι τα ελαττήρια του Ιώβ ήσαν αγνά. Ώστε λοιπόν τι βλέπουμε εδώ? Ότι ο διάβολος κατηγορεί τον Ιώβ επειδή φθονεί και λέγει στον Θεό ότι τα ελαττήρια του πιστού Ιώβ είναι ωφελημιστικά, είναι ατομικιστικά, είναι εγωιστικά, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει από τον Θεό την ευτυχία του. Δεν ξέρω βέβαια αν για πολλούς από εμάς ο διάβολος θα μπορούσε να το πει αυτό. Φοβούμε ότι θα είχε δίκιο. Το φοβούμε πολύ, διότι πώς είναι εκείνοι που ανάβουν το κερί τους και πάνε στην εκκλησία μόνο και μόνο γιατί θα ήθελαν από τον Θεό να μην στερηθούν τα αγαθά του? Φτωχό ελαττήριο. Αλλά εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι ο διάβολος κατηγορεί τους Αγίους εις τον Θεό και λέγει ότι δεν αξίζουν τίποτε, τα ελαττήριά τους είναι ψεύτικα. Κατηγορεί βεβαίως περισσότερο εκείνους οι οποίοι απεμακρύνθησαν από τον Θεό μόνο και μόνο για να χαρεί για την τιμωρία τους, να χαρεί πραγματικά και να ματαιώσει έτσι το έργο της δημιουργίας του ανθρώπου. Χαίρεται, βλέπει κάπου και μαρτάνει και λέγει στον Θεό: τον είδες? Πολύ δε παραπάνω εάν αυτός είναι βαφτισμένος, είναι πιστός. Τον είδες? Ο ίδιος τρικλοπόδησε, ο ίδιος έριξε τον πιστόν κάτω και μετά λέγει στον Θεό: τον είδες? Να πως ποιος είναι ο πιστός σου, ο δούλος σου. Και όταν ο Θεός τιμωρεί τον αμαρτωλόν, ο διάβολος χαίρεται γι' αυτό. Είναι δηλαδή, τι να πω, να μιλήσω για ψυχολογία του διαβόλου? Μπορεί να μπει η ψυχολογία του διαβόλου κάτω από έρευνα? Δεν μπορούμε να την ερευνήσουμε, αγαπητοί. Δεν μπορούμε να την περιγράψουμε. Είναι κάτι φοβερό. Μια εικόνα έχουμε μόνο από τους χερεκάκους και φθονερούς ανθρώπους που είναι πραγματικά όργανα του σατανά. Ώστε λοιπόν ο διάβολος εδώ έτσι κινείται. Αλλά ακόμα και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και το οποίο, όπως θα δείτε, ασφαλώς ενδιαφέρει όλους. Με το θάνατο από την παρούσα ζωή η ψυχή του συναντά αυτόν τον κατήγορον διάβολο.
Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος, μα κανένας άνθρωπος, που να μην συναντήσει όταν φύγει από την παρούσα ζωή η ψυχή του τον κατήγορον διάβολο. Το βλέπουμε αυτό στην περίπτωση του Μωυσέως, που μας αναφέρει ο Άγιος Ιούδας ο αδελφόθεος στην επιστολή του, ότε διελέγε το λέγει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, όταν δηλαδή συζητούσε με τον διάβολον για το σώμα του Μωυσέως, και ο διάβολος επέμενε, δεν ξέρουμε τι, δια το σώμα του Μωυσέως, επειδή είχε μίαν κατηγορία ο διάβολος. Η κατηγορία ποια ήταν? Ακούστατε, ο δίκαιος Μωυσής, ο Μωυσής, ο Θεόπτης, που ουδέποτε άνθρωπος είδε τόσο κοντά το Θεό. Αυτός που μιλούσε και είχε το Θεό σαν φίλο, τον κατηγορεί ο διάβολος για ένα αμάρτημά του, που εσκότωσε τον Αιγύπτιον εις την Αίγυπτον και τον έθαψε εις την Άμμον. Το ακούτε? Βεβαίως δεν δικαιώθηκε ο διάβολος, αλλά εδώ βλέπουμε ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ διασώζει την κατάσταση λέγοντας λέγοντας μόνο εις τον διάβολο. Εξάλλου το παράδειγμα του Αγίου Ιούδα δεν είναι παρά να σημειώσει το θέμα της βλασφημίας. Επιτιμήσεις εσύ Κύριος, άντε φύγε από εδώ, του λέγει, να σε μαλώσει ο Κύριος. Δεν τον υβρίζει τον διάβολον. Εκεί εξυπηρετεί το θέμα της βλασφημίας. Αλλά είδατε όμως ότι ο διάβολος είναι κατήγορος? Πιστεύετε ότι ο διάβολος θα μπορούσε να έρθει να ελέγξει τον Χριστόν? Και τι είπε ο Χριστός? Ιωάννης 14,30. Ουκέτι πολλά λαλήσω με θυμών, δεν θα μιλήσω πολλά μαζί σας. Έρχεται γάρ ο του κόσμου άρχον και ενεμή ουκέχει ουδέν. Έρχεται σε μένα ο άρχον του κόσμου. Τι δεν πει έρχεται? Να με ελέγξει, να μου πει έκανε σε εκείνη και εκείνη την αμαρτία. Αλλά ενεμή ουκέχει ουδέν, δεν βρίσκει τίποτα. Αλλά αυτό μόνον ο Χριστός μπορούσε να το πει. Βλέπετε λοιπόν ότι ο διάβολος έρχεται να ελέγξει τις πράξεις του κάθε ανθρώπου όταν φεύγει από την παρούσα ζωή. Και κάτι ακόμη θαυμαστόν, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος εις τον 7ο λόγο του μας διασώζει το εξής περιστατικό, ότι ένας γέροντας ασκητής λίγο πριν πεθάνει, που ήταν καλός άνθρωπος και αγωνιστής, γύρω από το κρεβάτι του είχαμε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, όλοι μαζευτεί, και τότε ακούσαμε έναν φοβερόν και φρικτόν διάλογον. Είχε ανοίξει διάλογο ο ασκητής στο κρεβάτι του με κάποιο πρόσωπο ή με κάποια πρόσωπα τα οποία οι άλλοι δεν έβλεπαν, και ακούσε τον διάλογο όπως μας τον διασώζει ο Άγιος Ιωάννης. Ναι, όντως, αλήθεια, ανεμίστευσα το σου τους χρόνους υπέρ τούτου ή τα πάλιν ουχή. Όντως ψεύδεστε, τούτο ούτε μίλησα. Δηλαδή, ναι, πράγματι, αλήθεια είναι αυτό, το έκανα αυτό, αλλά μετενόησα και ενίστευσα για αυτό το πράγμα. Ύστερα από λίγο, όχι, λέτε ψέματα, αυτό δεν το έκανα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης και λέγει, και είναι αληθώς θέαμα φρικτών και φοβερών, αόρατων και ασυγχώρητων λογοθέσεων, και το φοβερότερον ότι και ου και ποιησε κατηγόρουν αυτό.
ήταν, λέγει, ένα θέαμα φρικτό και φοβερό, αόρατο λογοθέσιο, σαν ένα βήμα που έδινε το λογαριασμό, που δεν υπήρχε καν συγχώρηση εκεί. Και το φοβερότερο, ότι εκατηγορεί το η ψυχή και για εκείνα που δεν έκανε, πόσο μάλλον για εκείνα που έκανε. Ώστε βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι πράγματι ο διάβολος κατηγορεί τους πιστούς, όλους τους ανθρώπους, και τους πιστούς μέρα νύχτα. Αυτό το μέρα νύχτα σημαίνει αδιακόπως. Και αυτή, συνεχίζει ο ύμνος των δικαίων στον ουρανό, και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών, και ούκι γάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου. Είναι ο 11ος στίχος αυτός. Ώστε βλέπουμε ότι εις τον πόλεμο του Μιχαήλ του Αρχαγγέλου και των αγαθών αγγέλων κατά του Σατανά δεν ενίκησε μόνον ο αγγελικός κόσμος, αλλά και οι Άγιοι. Διότι, όπως σας διάβασα προηγουμένως, ο Απόστολος Παύλος, και οι Άγιοι ανοίγουν πόλεμο με τον διάβολο και τον νικούν τον διάβολο. Αυτή εστί νίκη νικήσασα τον κόσμο, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σε μια του επιστολή. Η πίστη ημών. Η νίκη νικήσασα τον κόσμο, η νικήσασα το πονηρόν, το κακόν. Ώστε λοιπόν, εδώ έχουμε και τη νίκη των Αγίων. Και η νίκη αυτή των Αγίων οφείλεται σε τρεις παράγοντες. Ο πρώτος, μας το λέει το Ιερό Κείμενο, δια το αίμα του αρνίου. Είναι η νίκη του Χριστού κατά του διαβόλου, χάρις εις τη σταυρική θυσία του, αλλά την οποία θυσία του προσοικιούνται οι πιστοί, την κάνουν δική τους δια της πίστεως εις το θεανθρώπινον πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Και συνεπώς ο Χριστός νίκησε, αλλά όταν πιστεύσει ο πιστός εις τον Χριστόν, κάνει τη δική του τη νίκη κατά του διαβόλου δυνάμει του αίματος του Χριστού που νίκησε τον διάβολο. Δεύτερον, δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών. Είναι το κήρυγμα της ομολογίας που έχουν οι πιστοί εις το θεανθρώπινον πρόσωπον του Ιησού Χριστού, ότι ο Χριστός απέθανε, ανέστη, θα έλθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς, και ότι αυτός είναι ο ορισμένος υπό του Θεού Μεσσίας, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος Φιλιππισίους 2,10, εν ουδενή εταίρο υπάρχει η σωτηρία, δεν υπάρχει σε κανέναν άλλον η σωτηρία, και ενώπιον του Χριστού παν γόνι κάμψη επουρανίονται και πηγίων και κατακτονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Όποιος πιστός ομολογεί ότι αυτός είναι ο Χριστός, τότε δίνει την καλή μαρτυρία ενώπιον του αποστάτου κόσμου. Και τρίτον, και ούκι γάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου. Εφόσον δίδουν την ομολογία τους και τη μαρτυρία τους, αυτή την καλή ομολογία και μαρτυρία ενώπιον του κόσμου περί του Ιησού Χριστού οι πιστοί, επόμενον είναι να υποστούν και το μαρτύριο πάσης μορφής και φύσεως. Αυτή εξάλλου η φράση, ότι ούκι γάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου, μας θυμίζεται από τα λόγια του Χριστού που λέγει, ο φιλών ο αγαπών την ψυχήν θα πει ζωή, αυτού απολέσει αυτή θα τη χάσει αιωνίως. Δηλαδή, όποιος είναι φιλόζωος και φτάνει να αρνείται τον Χριστό, γιατί αγαπάει τη ζωούλα του, και ο μισόν την ψυχήν αυτού,
αυτός ο οποίος δεν λογαριάζει τη ζωή του εν το κόσμο τούτο, σε αυτόν τον κόσμο εις ζωήν αιώνιον φυλάξει αυτήν. Δηλαδή θα ζήσει την αιωνία ζωή. Είναι τα ίδια λόγια, είναι το ίδιο περιεχόμενο. Ώστε λοιπόν ο τρίτος όρος νίκης κατά του διαβόλου είναι η αυτοθυσία των πιστών υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού, ακόμη και μέχρι, αν χρειαστεί, θανάτου μαρτυρικού. Δια τούτο εφραίνεστε ουρανοί και οι εν αυτής κινούντες, που έτην γην και την θάλασσαν, ότι κατέβει ο διάβολος προς ημάς, έχουν θυμών μέγαν, ειδός ότι ο λίγων καιρών έχει. Γι' αυτό το λόγο εφραίνεστε ουρανοί, και εσείς που σκηνώσατε σε αυτούς, αλίμονο στη γη και στη θάλασσα, γιατί κατέβηκε ο διάβολος σε εσάς έχοντας θυμό μεγάλο, γνωρίζοντας ότι ο χρόνος του είναι λίγος. Με τους λόγους αυτούς τελειώνει ο ύμνος των δικαίων, που αποτείνεται τόσον προς τους εν ουρανείς κινούντας, δηλαδή λέγονται αυτά μεταξύ των ούτως υπήν, αλλά και προς τους κατοικούντας επί της γης. Ο λόγος για τον οποίο πρέπει να έχουν χαρά αυτοί που είναι στον ουρανό και ευφροσύνη, είναι ότι ο κατήγορος πια διάβολος απεβλήθη του ουρανού και απειλάγησαν τις κατηγορίες των. Δεν μπορεί πια ο διάβολος να πει τίποτα. Απειλάγησαν. Επέρασαν στον ουρανό. Απειλάγησαν από τον διάβολο. Αλλά αλίμονο σε αυτούς που είναι στη γη. Ευσεβείς και ασεβείς, γιατί ο διάβολος έχει μεγάλο θυμό, και ο θυμός του οφείλεται στην αποτυχία να νικήσει τον φοβερό του αντίπαλο, τον Ιησού Χριστόν, αλλά και η αποπομπή του από τον ουρανό τον κάνουν να θυμώνει, γιατί βλέπει ότι προδικάζεται και οριστικοποιείται πλέον η συντριβή του με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, την οποία κατά γράμμα ο διάβολος πιστεύει. Μας το λέει η Αγία Γραφή, τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Μόνο που βάζει εμάς τους ανθρώπους ο διάβολος να μην πιστεύουμε. Αυτό είναι το δυστύχημα, η τραγικότητά μας. Ο ίδιος πιστεύει τι τον περιμένει. Πιστεύει στην κόλαση. Αλλά εμάς μας ψιθυρίζει, δεν υπάρχει κόλαση. Ο ίδιος πιστεύει στη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, αλλά ο ίδιος μας λέγει κουτά πράγματα είναι αυτά. Δεν υπάρχει Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Ειδός ότι ο λίγων καιρών έχει, γνωρίζοντας ότι έχει λίγο καιρό. Ποιος είναι αυτός ο λίγος καιρός? Καταρχάς, και μάλιστα σαφώς γνωρίζει ο διάβολος αυτών των ολίγων καιρών, καταρχάς είναι ο χρόνος μεταξύ πρώτης και δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Δεν ξέρει πότε θα γίνει η δευτέρα παρουσία, αλλά ξέρει όμως από την Αγία Γραφή, γιατί ξέρει πολύ καλά την Αγία Γραφή ο διάβολος, μόνο που την ξέρει διαβολικά, και βάζει τους αιρετικούς να τη διαβάζουν και αυτοί διαβολικά. Γιατί όταν διαβάζω αιρετικά την Αγία Γραφή, διαβολικά την διαβάζω. Ξέρει λοιπόν ο διάβολος ότι ο χρόνος αυτός είναι μικρός, αλλά είναι μικρός σε σχέση με το χρόνο που έζησε ο διάβολος από τον καιρό της δημιουργίας του. Αλλά ακόμη ξέρει ο διάβολος ότι και ο εσχατολογικός χρόνος είναι μικρός, και αυτός δεν είναι παρά μόνο 3,5 χρόνια. Είναι όταν θα αρχίσει να δρά ο Αντίχριστος, τότε ο διάβολος γνωρίζει ότι ο χρόνος είναι εξαιρετικά λίγος, γι' αυτό προσπαθεί
με κάθε τρόπο, όπως ακριβώς εδαφυρίο το σκοτώνουμε, και σφαδάζει κάτω στην τελευταία του προσπάθεια να μηνθεί. Είναι η τελευταία πλέον προσπάθεια του διαβόλου να νικήσει τους πιστούς, να νικήσει τον ουρανό, αλλά θα είναι όμως η τελευταία και η οριστικά τελευταία μέσα στην ιστορία προσπάθεια του διαβόλου. Τα 3,5 χρόνια, όπως σας είπα, θα είναι τα χρόνια του Αντιχρίστου. Έτσι τελειώνει αυτός ο θριαμβευτικός ύμνος των δικαίων στον ουρανό, αλλά τελειώνει με ένα ταλανισμό που χρησιμεύει αυτός ο ταλανισμός με ένα ουέ, με ένα αλίμονο, τόσο για να δημιουργήσει μια εισαγωγή για ό,τι θα επακολουθήσει στα επόμενα κεφάλαια, που είναι ευθύς μετά, τελειώνοντας το 12ο κεφάλαιο, μπαίνουμε στο κεφάλαιο το 13ο, που αναφέρεται εις τον Αντίχριστο, και τα παρακάτω κεφάλαια, τα οποία είναι φοβερά, όπως θα δείτε στην περιγραφή τους. Θα μου πείτε, ακόμη πιο φοβερά από εκείνα τα οποία μέχρι τώρα έχουμε αναλύσει? Οχριούν τα προηγούμενα μπροστά σε εκείνα τα οποία θα επακολουθήσουν στα 3,5 χρόνια του Αντιχρίστου. Αλλά και επιπλέον είναι το τρίτο ουέ, η τρίτη ουέ. Αν δεν θυμίστε στο 8ο κεφάλαιο, που εκείνος ο πετώμενος εν μεσουρανήματι αετός είχε φωνάξει «Ουέ, ουέ, ουέ», και παίρνει ο ιερός συγγραφέας αυτά τα τρία ουέ και τα αναλύει, και φέρνει μια πληγή και λέει «Εδώ τελειώνει η πρώτη ουέ», και φέρνει μια δεύτερη πληγή και ομιλεί για το τρίτο ουέ, την τρίτη ουέ, δευτέρα ουέ. Και τώρα, δευτέρα ουέ, δεύτερη πληγή. Και τώρα έρχεται να μας μιλήσει για την τρίτη ουέ, για την τρίτη πληγή, για το τρίτο αλίμονο, το οποίο αποκλειστικά αναφέρεται στο θέμα του Αντιχρίστου. Αλλά ότε είδεν και ότε είδεν ο δράκον ότι ευλήθη στη γη, εδίωξε την γυναίκα ή της έντεκε τον άρενα. Όταν είδε, λέει ο δράκον, ότι πετάχτηκε στη γη, εξεδίωξε την γυναίκα που είχε γεννήσει το αρσενικό παιδί, τον άρενα. Η φυγή της γυναικός, αγαπητοί μου, εις την έρημον που ανεφέρθη στον στίχον 6, την περασμένη φορά είχαμε αναλύσει, ήδη εδώ εις τον στίχον 13 έως 17 στους στίχους αυτούς γίνεται μια πιο αναλυτικότερα παράσταση. Καθώς διαβάζουμε αυτό το 12ο κεφάλαιο που το έχουμε αρχίσει και σας το αναλύω τώρα και θα συνεχίσουμε ακόμη 3-4 χωρία και τελειώνει, αισθανόμεθα τον Ιερόν Ευαγγελιστή να μας κάνει μια διήγηση, από την οποία όμως έχει αφαιρέσει πρόσωπα και ονόματα, και ανταυτών των προσώπων και των ονομάτων έχει τοποθετήσει σύμβολα. Θερυπίν, δεν μας λέγει εκκλησία, μας λέγει μια γυναίκα. Δεν μας λέγει ο διάβολος, αν και το είπε, μας λέγει ο δράκον. Η περιγραφή που μας δίνει στο 12ο κεφάλαιο είναι τόσο ζωηρή, ώστε ο αναγνώστης, εάν κατέχει το κλειδί των συμβόλων, και η ερμηνεία που κάνουμε δεν είναι παρά να έχουμε το κλειδί των συμβόλων, τότε μπροστά του έχει μια ιστορία, μια πραγματική ιστορία. Ναι, πρόκειται για μια ιστορία στο γενικό της διάγραμμα, αλλά και στις λεπτομέρειές της. Και εδώ βλέπουμε τον Ιερό Συγγραφέα να συνεχίζει και να λέει: «Η γυνή διώκεται
από τον δράκοντα αυτή που γέννησε τον άρενα. Ποια είναι αυτή η γηνή, είπαμε, η Θεοτόκος που γεννά τον Χριστό, η Εκκλησία που γεννά τον άρενα λαόν, δηλαδή τους πιστούς. Το λέγαμε την περασμένη φορά, το ενθυμίστε. Αλλά η Εκκλησία όμως βρίσκεται στη γη. Είναι πάνω στη γη η Εκκλησία, η στρατευωμένη Εκκλησία. Και είναι στη γη γιατί δεν έπεσε από τον ουρανό όταν ο φοβερός δράκον σήκωσε την ουρά του, τη φοβερή, και έριψε το τρίτο των αστέρων. Όχι, έχει την πορεία της επάνω στην γη. Όταν ο δράκον είδε, ο διάβολος, όπως σας είπα, ότι απέτυχε η επίθεσή του κατά του Μεσσίου και αιματιώθηκε το έργο το δικό του, για να ματιώσει το έργο της δημιουργίας, τότε εστράφει κατά της Εκκλησίας. Την είχε μπροστά του και την έχει μπροστά του. Και έτσι αρχίζει ο διωγμός, ο απεινής διωγμός κατά της Εκκλησίας. Από τη στιγμή της ιδρύσεώς της έως στο τέλος της ιστορίας, υπό την λέξη «εδίωξεν ο δράκον» κρύπτεται, αγαπητοί μου, όλη η μελλοντική κακοπάθεια της Εκκλησίας, η οποία είναι αυτή η προέκταση του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Ακούστε τι είπα, αυτή η προέκταση της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Να πως μας το λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασσαίς επιστολή του. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι στη μυστική θεολογία, εκείνη την οποία όταν κατανοήσει ο πιστός ζει μέσα στο πνεύμα του Θεού. Ακούσατε, είναι Κολασσαΐς 1,24. Ανταναπληρώ, λέγει ο Απόστολος, ανταναπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού, ο εστίν η Εκκλησία. Προσέξτε το ρήμα, ανταναπληρώ, αντί ανάπληρώ. Πληρώ, 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 θα πηγαινίζω. Αντί, θα πει, αντί και ανά και πληρώ, θα πει, αντί του Χριστού γεμίζω εγώ. Πού? Στο δικό μου το σώμα. Τι? Τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού. Ποιες είναι οι θλίψεις του Χριστού? Είναι ο Σταυρός. Να μην πω περισσότερα. Είναι ο Σταυρός. Είναι ο Σταυρός. Ποια είναι τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού? Υστέρημα θα πει εκείνο το οποίο δεν το έχει ο Χριστός. Δεν πρόλαβε να το έχει. Διότι ο Χριστός αν έμενε στη γη θα τύχαινε ακόμη περισσότερας κακοπαθίας. Αλλά έφυγε. Άφησε το σώμα του κάτω στη γη. Η Εκκλησία. Υπέρ του σώματος της Εκκλησίας, υπέρ της Εκκλησίας, λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ δίνω το δικό μου το σώμα. Αυτό το σώμα, το είστε το με τα κύτταρά, τα βιολογικά του κύτταρα. Αυτό το σώμα μου εγώ δίνω, όπως ο Χριστός έδωσε το πραγματικό του σώμα επί του Σταυρού, να υποστεί το μαρτύριο όσο ζω, δια να αναπληρώσω, αντί αναπληρώσω, τα υστερήματα, εκείνα που δεν πρόλαβε ο Χριστός να πάθει επί του Σταυρού. Δηλαδή πάσχει η Εκκλησία. Αν εγώ μπορώ να έχω, όχι θεωρητικά, αλλά βιωματικά, την πληροφορία, την συνείδηση ότι μπορεί να πάσχω δια το σώμα του Χριστού ό,τι εκείνος δεν πρόλαβε να πάθει επί του Σταυρού, τότε αγαπητοί μου τα παθήματα τα λογίζω με ευτυχία και χαρά. Όσο κι αν είναι φοβερός ο πειρασμός του Σταυρού, πέστε μου, ύστερα από αυτά που ξέρω, ναι, αν σας έλεγα να σταυρωθείτε, θα το δεχόσαστε? Σε έναν ενθουσιασμό θα λέγαμε ναι. Λοιπόν, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Μπροστά μας είναι.
Τα κακοπαθήματα συνεχίζονται στη σάρκα μας. Αυτή είναι η μυστική ζωή του χριστιανού. Ακούσατε τι σας είπα? Η μυστική ζωή του χριστιανού. Συνεπώς βλέπουμε ότι έως τερμάτων αιώνων οι πιστοί θα βαστάζουν τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού, διότι ο διάβολος θα διώχει πάντοτε την Εκκλησία έως όλου τελειώσει η ιστορία. Και εδόθησαν τη γυναική δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου, ή να πέτειται εις την έρημον εις τον τόπον αυτής, όπως τρέφεται εκεί καιρών και καιρούς και ίμιση καιρού από προσώπου του Όφεως. Και δόθηκαν στη γυναίκα δυο φτερούγες του αετού του μεγάλου να πετάξει να πάει στην έρημο στο δικό της τον τόπο, εκεί που θα την τρέφουν καιρών και καιρούς και ίμιση καιρού, απέναντι από το πρόσωπο του διαβόλου που θα την κυνηγά. Από ποιον εδόθησαν οι πτέρυγες αυτές στη γυναίκα, η οποία πάντα είναι η Εκκλησία, σας το θυμίζω, προφανώς από το Θεό? Τι είναι οι φτερούγες του αετού του μεγάλου? Είναι το σύμβολο της Θείας Προστασίας της Εκκλησίας. Το ίδιο σύμβολο του αετού με τις φτερούγες του χρησιμοποιείται και εις αυτήν την Παλαιά Διαθήκη δια των παλαιών Ισραήλ, που αναλαμβάνει ο Θεός την προστασία του παλαιού Ισραήλ εις την έρημο του Σινά. Ακούστε πως το λέγει αυτό. Έξοδος 19,4, λέγει ο Θεός στο λαό του: αυτοί εωράκατε ως απεποίηκα της Αιγυπτίης, εσείς οι ίδιοι έχετε δει εκείνα που έχω κάνει στους Αιγυπτίους, και ανέλαβον ημάς όσοι επιπτερίγων αετών και προσυγαγόμην ημάς προς εμαυτών. Σας πήρα και σας σήκωσα σαν με τα φτερά αετών και σας έκανα δικούς μου, σας έφερα κοντά μου, δηλαδή σας επροστάτευσα. Ώστε λοιπόν οι φτερούγες του αετού του μεγάλου είναι η προστασία του Θεού. Και λέει του αετού του μεγάλου για να δείξει την μεγάλη προστασία του Θεού που θα δείξει στην Εκκλησία του. Η Εκκλησία λοιπόν οδηγείται εις την έρημον. Από ποιον οδηγείται? Η Εκκλησία οδηγείται εις την έρημον από προσώπου δράκοντος. Αλλά προσέξτε, η Εκκλησία οδηγείται εις την έρημον υπό του Θεού. Όπως και οι Εβραίοι βγήκαν από την Αίγυπτο και οδηγήθηκαν από το Θεό στην έρημο για να λατρεύσουν εκεί ανενόχλητα το Θεό, έτσι η έρημος χαρακτηρίζεται σαν ο τόπος αυτής, ο τόπος της Εκκλησίας, ο τόπος αυτής. Ακούστε, με έναρθρον εκφοράν εις τον τόπον αυτή, ο τόπος αυτής, εις τον τόπον αυτής, για να δείξει ότι αυτός θα είναι ο παντοτινός τόπος της Εκκλησίας και ο διηνεκής της κλήρος, η έρημος, εφόσον η διωγμή στον κόσμο θα είναι πάντοτε ένα διαρκές γεγονός. Αγαπητοί μου, άλλη μια φορά θα σας σημειώσω αυτές τις θέσεις που πολλές φορές τις έχουμε καταδείξει: το άτοπον του κοινωνικού και του πολιτικού χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός δεν γίνεται ούτε κοινωνισμός, ούτε πολιτισμός, ούτε πολιτική. Η Εκκλησία καταφεύγει διοκομμένη στην έρημο. Και έτσι θα λέγαμε, η έρημος, κατά κυριολεξία, κατά κυριολεξία η έρημος θα είναι ο τόπος της Εκκλησίας στα έσχατα. Δηλαδή αυτό που λέει η λέξη, η Εκκλησία θα καταφύγει στην έρημο. Αλλά επειδή η ώρα ετελείωσε, θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Κυριακή. Δεν
για να μην μπορούμε να κάνουμε το πρόβλημα, για να μην μπορούμε να κάνουμε το πρόβλημα.